Κύκλωμα απαταιώνων, τα μέλη του οποίου εξαπατούσαν υποψήφιου αγοραστέ ακινήτων και λάμπαναν προκαταβολέ, εξάρθρωσαν οι αστυνομικέ αρχέ. Ο Μανώλη Ασαριώτη έχει τι πληροφορίε. Η διερεύνηση τη υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει στι αρχέ, μία 56χρονη εμφανίστηκε με πλαστά έγγραφα ω πληρεξούσια ιδιοκτήτρια κινήτου στη Γλυφάδα, το οποίο ήταν προσπόληση για ένα εκατομμύριο ευρώ. Η 56χρονη γυναίκα ζήτησε από τον υποψήφιο αγοραστή έναν ομογενή που ζήτησε. Ηνωμένε Πολιτείε 10.000 ευρώ για το προσύμφωνο. Τα χαρτονομίσματα προσημειώθηκαν και μόλι τα παρέλαβε σε καφετέρια στο κέντρο τη Αθήνα, τα στελέχη τη Υποδιεύθυνση Προστασία Περιουσιακών Δικαιωμάτων τη πέρασαν χειροπέδε. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, τον περασμένο Οκτώβριο είχε εξαπατήσει του νομίμου εκπροσώπου δύο εταιριών, από του οποίου είχε αποσπάσει 15.000 ευρώ για την αγορά οικοπαίδου και πάλι στη γλυφάδα. Η 56χρονη με τουλάχιστον ακόμα τρει συνεργού οι οποίοι και έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, εμφανίζονταν με πλαστά έγγραφα, δήλωναν πληρεξούς ή ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά επειδή οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι τα θύματα τους είναι περισσότερα και όχι μόνο αυτά τα δύο, αυτές οι δύο περιπτώσεις, θα ζητήσουν από τις δικαστικές αρχές τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους. Μανώλη Ασαριώτης, ευχαριστούμε.